Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν. Βόλτα στον Πεύκοβιάνου. Περίπατο στα σοκάκια του χωριού. Τι ομορφιά, παντού γλάστρες, πόσα λουλούδια, χρώματα. Κι αν σκεφτεί κανείς ότι εκεί βρεθήκαμε για μια ιστορία που θυμίζει ασπρόμαυρη ταινία. Την ιστορία της οικογένειας Βερβελάκη. Το 40 που εκηρυχθήκε ο πόλεμος, εγώ ήμουν 15 χρονών. Και τα χρόνια του πολέμου μεγάλωσα και γίνηκα 18, ώστε να φτάσει η εποχή, ας πούμε, που γίνεται και η καταστροφή τώρα δική μας. Ο Νίκος και η Καλλιόπη Βερβελάκη μας διηγήθηκαν τη θλιβερή οικογενειακή τους ιστορία και ο Στέλιος Μπερπαγαδάκης μας οδήγησε σε σημεία της περιοχής που ξυπνούν οι μνήμες από τη φρίκη του ολοκαυτώματος. Είμαστε στην περιοχή Λιγιά, εδώ την 13 του Σεπτέμβρη, αμέσως μετά τη μάχη της Σύμης, αρχίσαν οι μαζικές εκτελέσεις. Είχε κηρυχτεί η περιοχή, ευρύτερη περιοχή, σε μεγάλη έκταση νεκρά ζώνη και όσους έβρισκαν στα χωριά τους σκότωναν και όσους επίσης έβρισκαν στην Ήπεθρο, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, τους εκτελούσαν. Γύρω στα 14 άτομα σκοτωθήκανε σε αυτό εδώ την περιοχή. Γι' αυτό και το ηρώων τραυματιστήκαν και αρκετοί και λίγο πιο πέρα τα παιδιά, γνωστή θηριωδία με τα μικρά παιδιά, τα Βερβελάκη. Τέλος πάντων, έτσι έβρεθε και η Ευαγγελία εκεί. Ήρθε και η Μαρία από το χωριό που να μας φέρει τα αυτά. Εμείς δεν είμαστε, εγώ και ο πατέρας μου είμαστε μαζί, αλλά δεν είμαστε στο μετόχι. Το Στέλιο τον στείλαμε να έχει κάποια φροντίδα. Έτσι βρεθήκα τα τρία παιδιά και απέναντι τα σκοτώσανε. Εδώ έγινε η τραγωδία, με πιάνει δέος. Αυτό είναι το μετόχι? Ναι, ναι. Πείτε μας όλη την ιστορία. Τι ακριβώς έγινε εδώ? Εδώ σε αυτό το εγκαταλελειμμένο μετόχι διαδραματίστηκε την κατοχή
το φρικιαστικότερο έγκλημα των Ναζί, αλλά και ταυτόχρονα η ηρωικότερη πράξη αντίστασης που συνέβηκε ποτέ στη χώρα μας. Θήτες, πάνοπλοι Γερμανοί, που επισκέφτηκαν το μετόχιο όχι για να πιούν νερό, διψάγανε, αλλά διψάγανε για αίμα. Θύματα, τρία μικρά παιδιά, ηλικίας 8, 12 και 15 ετών, που αρνήθηκαν να υποδείξουν την κρυψώνα του πατέρα τους. Προσπαθούσαν να τα πιέσουν να μαρτυρήσουν την κρυψώνα του πατέρα τους, τα παιδιά αρνήθηκαν. Mm-hmm. Αρνήθηκαν και όταν ακόμα τα βασάνιζαν. Αναδείχνει μέσα τους μια δύναμη, η δύναμη της σιωπής. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα παιδιά, για να αντιμετωπίσουν τα όπλα, τους πάνωπλα εξοπλισμένους Γερμανούς, κράτησαν μια στάση που δεν μίλουσαν. Και σε τέτοια ηλικία, μάλιστα. Και σε τέτοια ηλικία. Ποιος τα δίδαξε? Αυτά ήταν στο χωριό. Όταν σκοτώσανε στο κεφάλι, βρίσκει τους ανθρώπους, τους δικούς μας, μια κοσπενταριά νομάτους που βρήκαν στο χωριό, τα σκοτώσανε, έτσι ήταν εκεί. Το Στέλιο τον πιάσανε και τον χτυπήσανε μάλιστα και με την κάνει του όπλου εδώ στο στήθος. Δεν ξέρω τι ακριβώς του ζητήσανε, ρυμές και φορές έδινε. Του ζητήσανε καταρχήν ταυτότητα. Αυτός επειδή ήταν 15 χρόνια τότε, δεν είχε ταυτότητα. Και γι' αυτό δεν τον σκοτώσανε στο χωριό. Και ήρθε και μας είπε τώρα ότι δεν σκοτώνουν τα παιδιά. Πήραμε το θάρρος ότι αφού δεν σκοτώνουν τα παιδιά, ατωραθήκαμε και πήγε στο μετόχι. Και πήγε, είχαμε μια... Εγώ μου είχε τύχει από κάποιο γνωστό, είχα πάρει μια μέθοδο της αγγλικής γλώσσας και διάβαζα για να μάθω αγγλικά. Γιατί τη σκέψη λοιπόν, δεν έχω τρόπο να πει φύγω να πάω προς τη Μέση Ανατολή. Να ξεφύγω από την... Είμαι πιο μεγάλος και είχα εκείνη τη μανία, ήθελα να φύγω. Λοιπόν, τη μέθοδο την είχαμε εκεί στο μετόχι. Στείλαμε το Στέλιο με τον πατέρα μαζί για να πάει να κρύψει το βιβλίο. Να το εξαφανίσει. Και έτσι βρέθηκε το βιβλίο εκεί. Η αδερφή μου η Μαρία ήταν στο Κεφαλοβρύση. Τη Μαρία την έστειλε από το χωριό. Η Αγγελία την πιο μικρή την είχαμε μόνιμα εκεί στο μετόχι. Από ψηλά από τον Αμυγδαλόλοχο που μεθαμισμένο τον πατέρα μου είδαμε μια στιγμή μια γυναίκα και πήγαινε προς το μετόχι όταν ήταν ακόμα 200 μέτρα να φτάσει. Ήσουνα εκεί που ήταν τα ζώα και πέρασε η γιαγιά από εκεί. Ναι, αλλά η γιαγιά ήρθε γιατί ήθελε η μητέρα μας να πάει στο γυαλόνο, τρέξει να προλάβει τα παιδιά να τα πάρει από το μετόχι. Λοιπόν, πέρασε από εκεί γριά και οι Γερμανοί εφεύγανε από τη Λιζιά και είχαν βγει στο παπάγι για το μετόχι. Από εκεί λοιπόν με το πολυβόλο χτυπήσανε τη γριά. Και το μετόχι όμως. Εδώ, στο πόδι. Την είδαμε εμείς με τον πατέρα από μακριά, τη γριά και περιμέναμε να πάμε να δούμε τι θα γίνει που ήταν τα μικρά παιδιά ήταν στο μετόχι, τα τρία που σκοτώσανε. Το σπίτι, τα σπίτια έτσι έγουνταν. Επήγε λοιπόν αυτή και τα παιδιά ήταν σκοτωμένα. Όταν τα βρήκε, σκοταγωμένα. Η γιαγιά τα βρήκε. Η γιαγιά. Τα βρήκε σκοτωμένα τα παιδιά, αναζήτησε την Καλλιόπη. Και τραβήθηκε προς τη δυτική πλευρά γιατί εμείς είμαστε στις κορυφές επάνω. Από εκείνο το μέρος. Λοιπόν, βγήκε για να είναι απέναντι και φώναξε. Καλλιόπη. Thank you.
μετά μου λέει ο πατέρας μου, λέει, να μην μιλήσει ο Νίκος, να πει ορίστε, μόνο εσύ, γυναικεία φωνή δηλαδή να ακούσει, να μην γυρίσουν πίσω οι Γερμανοί. Και πραγματικά, τους λέω, γιαγιά, πού είναι ο Στέλιος μας. Ναι. Και το παιδί που σκοτώθηκε δηλαδή εκεί πέρα. Και λέει ο μπαμπάς μου, λέει, πες της, πού είναι ο Στέλιος, τι γίνει, τι κάνει ο Στέλιος. Γιαγιά, πού είναι ο Στέλιος μας, λέει, απέθανε. Δεν είχαμε ούτε το κουράγιο, ούτε τη συνείδηση για να ελέγξουμε τι είχαν πάθει τα παιδιά καθόλου. Μάζεψε ο πατέρας ό,τι δύναμη μπορούσε και φόρτωσε τα παιδιά του σαν γομάρι πάνω σε ένα γαϊδούρι. Φόρτωμα, τρία παιδιά να κρέμουν τα κεφάλια, να κρέμουν τα χέρια. Να τα πάρει από εδώ, 2 ώρες δρόμο, φορτωμένα στο γαϊδούρι, να τα πάει να τα θάψει στο κεφαλοβρύσι στο χωριό του. Πέρασε από το δικό μου το χωριό, πιο πρώτα, είναι στην πέρασά του, στον Άγιο Βασίλειο. Στο χωριό μου είχαν κάνει εκτελέσεις οι Ναζί όπως και σε άλλα χωριά, στο χωριό μου είχαν σκοτώσει 33 άτομα εκείνη την ημέρα. 33 άθαυτοι νεκροί όταν πέρασε ο πατέρας. Μόλις το μάθανε οι χωριανοί, βγήκαν έξω, αφήσαν τους νεκρούς τους και πήγαν και προσκυνήσανε αυτή την ιερή πομπή. Είναι συγκλονιστικό, ακόμα και να το σκέφτομαι. Από μικρό με έχει στοιχειώσει αυτό το πράγμα. Να βλέπω όλους τους χωριανούς μου σαν να περνάει επιτάφιος, ένας αληθινός επιτάφιος, να προσκυνάνε και να επιστρέφουν στους δικούς τους νεκρούς. Δυστυχώς. Αυτές είναι οι περγαμηνές που μας άφησαν εδώ πέρα οι Ναζί. Τα βάλαμε στο γαϊδούρι τη νύχτα μετά, αφού βρήκαμε το γαϊδούρι και τα χτυπήκαμε, βάλαμε στο γαϊδούρι τα δυο. Τα κορίτσια βάλαμε από κάθε πλευρά και το Στέλιο, επειδή ήταν πιο βαρύ, το βάλαμε στο σωμάρα. Πήγαμε με τον πατέρα μου για αποχαιρετισμό, τα παιδιά και τα φιλήσαμε. Τότε είδα γονιέται το σώμα του Στέλιο, ήταν ανοιχτό. Και είδα ότι αυτά τα παρδόνια του έλειπανε δυο. Αυτό ήταν μοναχά η Μαρία, τώρα όπως ήταν φορτωμένο στο ζωά πάνω τώρα. Αντιλήφθηκα εγώ αυτό το πράγμα. Η Μαρία που είχαν σκάψει το πόδι της από κάτω. Το είδαν μόνο στο χωριό όταν πήγαν να τα κυδέψουν που τα πήγαν στη μητέρα μου. Λοιπόν, γιατί ήταν φορτωμένη, ήταν το πόδι της προς τα μπρος, εγώ ήμουν από πίσω. Και όλη τη νύχτα τώρα δεν είχαμε το χρόνο, ας πούμε, να κάνουμε έρευνα τι είχαν πάρει τα παιδιά. Η ουσία ήταν πως ο έλεγχος που έκανα μόνο εγώ, από πού πως τους βάλουν τις σφαίρες. Τη Μαρία είχα βάλει το πιστόλι από εδώ, σε βγει ακριβώς από τη μέση, από την πλάτη της σφαίρα. Του Στέλιο είχαν από εδώ, από αυτή την πλευρά, εσύ ακριβώς. Και εσύ βγει από εκεί και μάλιστα είχε βγει και το μυαλό του και είχε βγει έξω. Από την τρύπα. Αυτό δεν το δαμώ. Και το μικρό, τη Ευαγγελία, είχα βάλει τον πιστόλι από εδώ και βγει πάλι από πάνω. Και φαινόταν στα μαλάζια του μέσα στην τρύπα. Το μυαλό αυτά τώρα. Ούτε που θέλω να τα θυμάμαι ποτέ. Η
πέρασαν τα χρόνια και ο λαός μας συγχώρεσε. Συγχώρεσε, μα δεν ξέχασε. Δεν μπορεί να ξεχάσει αυτή την τραγωδία. Δεν μπορεί να ξεχάσει ότι 461 άτομα, ο ενεργός πληθυσμός της Βιάννου εξολοθρεύτηκε. Ότι 10 χωριά ολόκληρα κάηκαν. Γιατί? Για δύο Γερμανούς. Για δύο Γερμανούς που σκοτώθηκαν, εξολοθρεύτηκε μια ολόκληρη επαρχία. Και κυρίως δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό το έγκλημα. Thank you.